Καλησπέρα σε όλους. Καθίσουμε λίγο καλύτερα. Καλώς ήρθατε και από μένα. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε... να είμαστε κάτω από το μία ώρα που μας έχουν δώσει οι οργανωτές. Αν και αυτό συνήθως είναι δύσκολο. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Άρα η ιδέα εδώ είναι να κάνω ερωτήσεις στους ομιλητές και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε έξυπνα συμπεράσματα σχετικά με το outsourcing. Άρα, για να κερδίσουμε χρόνο και να πάμε κατευθείαν, θα ζητήσω πρώτα από τον κύριο Μίλτον Παπαδάκη, τον owner της Media Risk Communication Consultants, από το χώρο της διαφήμισης δηλαδή, να μας πει δύο λόγια για τη διαφήμιση και το outsourcing. Δηλαδή, μήπως ο κλάδος της διαφήμισης ολόκληρος είναι κατεξοχήν παράδειγμα outsourcing? Ναι, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η διαφήμιση γεννήθηκε όπως την ξέρουμε σήμερα, ή μάλλον στα σπάργανά της, ξεκίνησε 150 χρόνια πριν, στην Αμερική, όταν οι εμπορευόμενοι, οι επαγγελματίες, οι γιατροί έπρεπε να κάνουν γνωστές τις υπηρεσίες τους. Τι κάνανε, γράφανε λίγες γραμμές και βγαίνανε στις εφημερίδες. Αυτό πήρε έκταση. Κάποια στιγμή, το 1870 περίπου, ο αριθμός των εφημερίδων είχε φτάσει στις 5.000. Επομένως, γινόταν ένα μπέρδεμα και άρχισαν να δημιουργούνται τα λεγόμενα classifieds, οι μικρές αγγελίες, τα classifieds. Μπαίνανε σε κατηγορίες. Υπηρεσίες, ιατρικά, προσωπικά κλπ. Από το σημείο εκείνο και μετά, οι ίδιοι οι διαφημιζόμενοι δεν μπορούσαν πια να λειτουργήσουν μόνοι τους. Έπρεπε να αναθέσουν σε κάποιους που θα μπορούσαν να γράφουν σωστά, να γράφουν ελκυστικά, να κάνουν το κείμενο και την αγγελία να ξεχωρίζει σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και από εκεί πέρα αρχίζει και δημιουργείται ο κλάδος της επικοινωνίας, της διαφήμισης. 10-20 χρόνια μετά, αυτό παίρνει διαστάσεις και δημιουργείται και ο κλάδος του trading αυτού του πράγματος. Δηλαδή, τη συγκέντρωση των διαφημίσεων, της διαβίβασής τους στις εφημερίδες, με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους. Άρα, κάποιος έπρεπε να βλέπει και το κόστος σε σχέση με αυτό που παίρνει. Και φτάσαμε σιγά-σιγά εδώ. Δηλαδή, για να γυρίσω στο ερώτημα, αυτό που είναι σήμερα η διαφήμιση είναι μια υπηρεσία outsource των αναγκών των διαφημιζομένων. Πολύ ωραία. Και σε σχέση με τις δαπάνες των media που όλοι ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο κονδύλι του marketing, ίσως και το 80% προσεγγίζει, ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές, εσωτερικός έλεγχος ή υπάρχει εδώ χώρος για outsourcing? Ποια είναι και η διεθνής εμπειρία του θέματος? Ζούμε σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Κάποτε είχαμε την τηλεόραση, τις εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο. Σήμερα έχουμε και τα ψηφιακά μέσα, έχουμε τα social media, χίλια δύο πράγματα που καθημερινά αλλάζουν. Θα μπορούσε άραγε μια εταιρεία που επικοινωνεί προς τα έξω, μια εταιρεία που διαφημίζεται, να έχει πλήρη έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων? Θα χρειαστεί να έχει δίπλα της έναν coach. Θα χρειαστεί να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει το γράδο της αγοράς και να μπορεί να της λέει αν οι πρακτικές που ακολουθεί είναι οι καλύτερες ή όχι. Αν θέλετε να εξειδικεύσω λίγο παραπάνω σε αυτό ακριβώς που κάνω εγώ, είναι ότι με συμφωνία εμπιστευτικότητας, ένας μεγάλος αριθμός από διαφημιζόμενους, όπως είναι τα 4 τραπεζικά groups, εταιρείες τροφίμων, αναψυκτικών, γαλεμπορίου, αυτοκινήτων, μου ανοίγουν τα χαρτιά τους, μου ανοίγουν τα βιβλία τους, μου επιτρέπουν να βλέπω με τι κόστος αγοράζουν το διαφημιστικό χρόνο στην τηλεόραση, στο κάθε κανάλι, κάθε μήνα, σε κάθε ζώνη. Από αυτό το πλούτο των πληροφοριών μπορώ και χτίζω benchmark, σημεία αναφοράς, για να γυρίσω σε έναν από αυτούς πίσω, για να τους πω όχι τι κάνει ο ανταγωνιστής τους, αλλά σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές που βλέπω, πού έχουν πάει καλά και πού χρειάζονται κάποια παραπάνω προσπάθεια. Είναι κάτι που γίνεται όχι ανταγωνιστικά, αλλά και σε συνεργασία
με τις εταιρείες media που εξυπηρετούν αυτούς τους πελάτες. Αντίστοιχα στα ψηφιακά μέσα, χίλια δύο πράγματα. Visibility της διαφήμισης, tracking, σύγκριση. Εάν δεν έχεις μια πληθώρα δεδομένων για να βγάλεις κάποιους μέσους όρους, κάποια σημεία αναφοράς, πώς θα ξέρεις αν πραγματικά ήταν value for money η επένδυσή σου, αν έκανες το σωστό και πού βρίσκεσαι, αν θα έχεις, τι περιθώρια έχεις ακόμα να βελτιώσεις. Και αυτά όλα αναφέρονται στη μία πλευρά, στο efficiency, στο κάνω τα πράγματα οικονομικά. Υπάρχει η άλλη, του effectiveness, ότι κάνω τα σωστά πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα που οι υπηρεσίες όλες είναι outsourced, υπάρχει ο εξειδικευμένος σύμβουλος στα social media, ο εξειδικευμένος σύμβουλος στη διαφήμιση, ο εξειδικευμένος σύμβουλος στα media. Σε κάθε τι πηγαίνουμε στον ειδικό. Σήμερα οι μεγάλοι όμιλοι επικοινωνίας, έχετε ακούσει το WPP Group του κυρίου Σορέλ, έχει εκατοντάδες εταιρείες από κάτω που κάνουν έρευνα, που κάνουν όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες και κάθε φορά επιλέγεται η ομάδα των εταιριών οι οποίες θα δώσουν αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα ήταν αδύνατον να παρασχεθούν από μέσα από την μία και μόνη διαφημιστική εταιρεία. Αν με επιτρέπετε, και τη δεκαετία του 80 που ξεκίνησα εγώ στη διαφήμιση, ήταν η διαφήμιση που τα έκανε η διαφημιστική εταιρεία που τα έκανε όλα. Σήμερα ξέρετε ότι το κομμάτι media έχει βγει έξω. Εννοείται ότι τα καινούργια digital δεν έχουν μπει στη διαφημιστική, αλλά είναι ξεχωριστές εταιρείες. Όλα γίνονται outsourced. Το ζήτημα είναι να έχεις και έναν τρόπο να ελέγχεις ότι όλα αυτά λειτουργούν με έναν integrated τρόπο και με έναν τρόπο που να φέρνει efficiency και effectiveness. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καρύδη ακριβώς αυτό. Πώς διασφαλίζεται η επιχείρησή μου που θέλει να κάνει ή που κάνει outsourcing, έχει συνάψει μια σύμβαση ή την κάνει έτσι πιο χαλαρά, για την απόδοση και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών? Ο outsourcer ουσιαστικά έχει μια σύμβαση με τον πελάτη του. Η σύμβαση αυτή, το γνωστό SLA, το Service Level Agreement, πρέπει να είναι πάρα πολύ δομημένο καλά και να καλύπτει πρώτα απ' όλα όλους τους κινδύνους, παραδείγματος χάρη για να μιλάμε πρακτικά παραδείγματα, σε μια σύμβαση outsourcing για το λογιστήριο μιας εταιρείας, θα πρέπει να υπάρχουν ρήτρες οι οποίες να αναφέρουν ρητά πότε φέρει την ευθύνη ο outsourcer σε περίπτωση που γίνουν λάθη στις οικονομικές καταστάσεις, λάθη στη φορολογική συμμόρφωση. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, αν έχει αναλάβει και τα συστήματα, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά τι ακριβώς προβλέπεται σε περίπτωση που τα συστήματα πέσουν, επομένως σε πόσες ώρες θα πρέπει να ξαναλειτουργήσει, θα μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. Τα KPIs, τα Key Performance Indicators που ανέφεραν πάρα πολλοί ομιλητές, είναι πραγματικά σημαντικά, γιατί θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς της λειτουργίας του outsourcing, πάλι πρακτικά μιλώντας. Παράδειγμα, σε πόσο χρόνο εγώ θα παίρνω, σε πόσες μέρες από τη λήξη του μήνα θα παίρνω τις οικονομικές μου καταστάσεις, σε πόσο χρόνο θα μου απαντά ο outsourcer σε ορισμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζω. Επιπλέον, μέσω της σύμβασης του outsourcing, θα πρέπει να μετριέται και το value της εταιρείας. Πώς όμως? Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια τα οποία μετράνε την αντίληψη της αξίας που παίρνει ο πελάτης. Mm-hmm. Γιατί ο outsourcer μπορεί να λέει ότι η ποιότητά μου είναι αυτή, αλλά στην ουσία ο πελάτης να μην αντιλαμβάνεται το ίδιο. Επομένως, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, ο οποίος πρέπει να προβλέπεται και αυτό στο SLA μέσα, που να επιτρέπει να παίρνει το feedback από τον πελάτη outsourcer και να γίνονται όλες οι διορθωτικές κινήσεις. Και για το κόστος, πείτε μας και λίγο για το κόστος. Και για τη μείωση του κόστους. Ακριβώς. Πώς επιτυγχάνουμε οικονομίες για την επιχείρηση που επιλέγει έναν outsourcer? Καταρχήν να πω το εξής, ότι σήμερα που μιλάμε. Ναι, ότι σήμερα που μιλάμε με τις επιχειρήσεις στην πράξη στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσεις με ελληνική επιχείρηση και να μην σου πούν ότι χρειάζεται μείωση του κόστους, διαφορετικά μην κάθεσαι καθόλου στο τραπέζι. Άρα το value πρέπει να είναι on the table. Επομένως, ο outsourcer, επειδή έχει τις οικονομίες κλίμακας, έχει τη μόχλευση των οικονομιών κλίμακας, έχει την εξειδίκευση, έχει τη γνώση, είναι το core business του, είναι αυτή η λειτουργία που του αναθέτουν, είναι υποχρεωμένος να μειώσει τα κόστη του, πρώτον για να είναι ανταγωνιστικός και δεύτερον για να έχει ωφέλη.
Στην πράξη πάλι λέω, όπως το ανέφερα και στην ομιλία μου, ότι έχουμε ωφέλη από την πρώτη μέρα. Άρα είναι ένας μύθος που ακούγεται συχνά ότι δεν έχουμε μείωση με το outsourcing. Ασφαλώς και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε. Ασφαλώς και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πανάκια και δεν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να κάνουν outsourcing. Αλλά ασφαλώς μπορούμε σίγουρα να μειώσουμε το κόστος μας και βέβαια να αυξήσουμε και σημαντικά και την αξία που παίρνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να ρωτήσω τον κύριο Ομολοχίτη σχετικά με το facilities management. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο? Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι το facility management είναι ένας νέος κλάδος για την Ελλάδα. Βεβαίως πολύ διαδεδομένος και με απόλυτη έτσι, χρήση και λειτουργία στην Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη. Και για να βάλω λίγο στο κλίμα όλους τους παρευρισκομένους, θέλω να ξεκινήσω για το πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή ποια ανάγκη ήρθε να καλύψει. Όταν λοιπόν τη δεκαετία του 70, που είναι και η γενέτειρα του FM, οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις ψάχναν να βρουν τρόπους να κάνουν πιο παραγωγικούς τους ανθρώπους τους, αυτοί οι προβληματισμοί στο να δημιουργήσουν χώρους που θα αναβαθμίσουν την παραγωγικότητα, δημιουργήσαν τις συνθήκες για να δημιουργηθεί έτσι ο παγκόσμιος, το IFMA, ο Παγκόσμιος Σωματείο του Facility Management, το οποίο άρχισε να ασχολείται με την αναβάθμιση των χώρων και κατ' επέκταση να κάνει πιο παραγωγικούς ανθρώπους. Εξηγήστε μας λίγο τι εννοείται αναβάθμιση χώρων. Okay. Αυτό που κάνει λοιπόν το Facility Management είναι κυρίως ασχολείται με τις εγκαταστάσεις και με τις βασικές υπηρεσίες του να είναι υπηρεσίες όπως υπηρεσίες καθαρισμού, ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης, σύντησης, catering και πολλών άλλων υπηρεσιών, δευτερευόντων και που δεν έχουν να κάνουν με την κυρία δραστηριότητα των πελατών μας, δημιουργούν αναβάθμιση στους χώρους του πελάτη και έτσι καταφέρνουν με διάφορες πρακτικές να μειώνουν τα λειτουργικά κόστη των πελατών και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό? Πώς επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστου και την αύξηση παραγωγικότητας? Καταρχάς θα πω το εξής, ότι από μόνο του το γεγονός ότι απελευθερώνουμε έναν πελάτη από συστήματα ή διαδικασίες που δεν έχουν σχέση με το κυρίως αντικείμενό του, απελευθερώνουμε δυνάμεις που έχουν να κάνουν με εργασίες που θα φέρουν κέρδη και αξίες για κάθε επιχείρηση. Δεύτερον, δημιουργώντας ευχάριστους επαγγελματικούς χώρους όπου εργάζονται οι άνθρωποι, αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πηγή ενέργειας και ενθουσιασμού για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν σε μια επιχείρηση, οπότε υπάρχει από εκεί μια ανάταση. Πιο σημαντικό και έτσι, πιο συγκεκριμένο θα έλεγα ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας προμηθευτής για ένα σύνολο υπηρεσιών όπως αυτές που προανέφερα και άλλες πολλές, αυτό από μόνο του δημιουργεί καταρχάς αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ πελάτη και παρόχου και βεβαίως οικονομίες κλίμακος στην τιμολογιακή πολιτική του κάθε παρόχου. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Με τον κύριο Τζακ Αδάμη τώρα την ερώτηση του πώς λειτουργεί μια εταιρεία που το πλήθος των υπηρεσιών της τις έχει κάνει outsourced. Μια διαφημιστική πλήθος, εταιρεία στην προκειμένη περίπτωση. Όχι το πλήθος, το 100% των υπηρεσιών είναι outsourced. Η Long Bus, η εταιρεία που έχουμε φτιάξει μια εταιρεία εδώ και ένα χρόνο που όλες τις υπηρεσίες είναι outsourced. Δηλαδή δεν έχουμε υπαλλήλους, ούτε έναν, ούτε γραμματέα, ούτε τίποτα. Ουσιαστικά δεν έχουμε και πελάτες, δηλαδή έχουμε projects. Φυσικά οι οικονομικές μας υπηρεσίες είναι outsourced, νομικές μας υπηρεσίες outsourced, τα πάντα. Νοικιάζουμε γραφεία και είναι το μοναδικό έξοδο που έχουμε σαν πάγιο κατά κάποιο τρόπο. Και οι νομικές, πώς το λένε, υπηρεσίες. Αυτό που κάναμε ήταν ότι λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην αγορά και ειδικά στο χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης που υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανεργία, δηλαδή μια έρευνα λέει ότι είναι πάνω από 70%, τεράστιο, έχουμε μαζέψει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από επαγγελματίες, από όλους τους κλάδους της επικοινωνίας, από client service, δημιουργικούς, media, PR, οτιδήποτε. Ανθρώπους που τους ξέρουμε, ανθρώπους που έχουμε δουλέψει μαζί, που μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε ένα guarantee των υπηρεσιών τους. Φτιάχνουμε ομάδες, αντιμετωπίζουμε πελάτες με τα project τους και κάνουμε tackle αυτά τα επικοινωνιακά προβλήματα που μπορεί να έχουν. Άρα έχουμε μία
πολύ μεγάλη γκάμα από ανθρώπους που δουλεύουν με εμάς, όχι για εμάς, αλλά με εμάς, σε ορισμένα projects. Μοιραζόμαστε όλοι μαζί τη δουλειά, μοιραζόμαστε όλοι μαζί τα κέρδη από το κάθε project. Το θετικό της υπόθεσης είναι, εν σχέση με μια άλλη διαφημιστική απλή, είναι ότι εμείς έχουμε μια, έχοντας μια πολύ μεγάλη γκάμα, ένας πελάτης δεν κουράζεται πλέον μαζί μας με την έννοια ότι θα έχουν τους ίδιους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν, αλλά αντιμετωπίζουν συνεχώς άλλους, αν δεν τους αρέσει. Βέβαια, είμαστε πιο οικονομικοί, γιατί δεν έχουμε πάγια να προσθέσουμε στην υπηρεσία που κάνουμε. Άρα, είμαστε όλα outsourced. Πολύ ωραία. Και να ρωτήσω τον κύριο Μελισσάρη. Πώς λειτουργεί μια εταιρεία που έχει, να το πω έτσι, μεγαλύτερο μέγεθος και ποιο είναι το μέγεθος αυτό, το οποίο επηρεάζει την απόφαση του να δώσουμε πολλές υπηρεσίες outsourced ή όχι? Κοιτάξτε, μια διαφημιστική εταιρεία είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας. Δεν ακολουθούμε το μοντέλο του Jack, αν και εμφάντως μεγαλύτερος από μένα, έχει ένα άλλο τρόπο δουλειάς, ναι. Όχι. Σίγουρα, κάθε διαφημιστική εταιρεία χρειάζεται το outsource. Το πόσο outsource θα κάνει κάποιες υπηρεσίες εξαρτάται βασικά κυρίως από το μέγεθος της διαφημιστικής. Μια μεσαία διαφημιστική εταιρεία σε σύγκριση με μια μεγάλη, δηλαδή μια μεσαία της τάξης των 20-30 ατόμων σε σχέση με μια μεγάλη του κλάδου των 100-150 ατόμων, σίγουρα έχει διαφορετικές ανάγκες outsource. Εμείς σαν στη Fame, σαν διαφημιστική, είμαστε μια μεσαία εταιρεία των 30 περίπου ατόμων, που σημαίνει ότι οι ανάγκες outsource υπάρχουν κάποιες μόνιμες ανάγκες outsource, όπως για παράδειγμα νομικές υπηρεσίες, HR, PR, ακόμα και το IT, επειδή οι διαφημιστικές δουλεύουν πάνω σε Mac, ένα μέρος από αυτού το κάνουμε outsource. Άρα το μέγεθος σίγουρα μετράει στο κατά πόσο θα κάνεις outsource κάποιες υπηρεσίες. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, αυτό που παρέχουν και ο Jack. Μια διαφημιστική εταιρεία είναι μια... Συγγνώμη, και τα media outsource. Ναι. Μια διαφημιστική εταιρεία είναι εταιρεία επικοινωνίας, που σημαίνει ότι όταν κάνει κάτι outsource, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι κυρίως του χειρισμού, του διαφημιζόμενου, αλλά και του δημιουργικού, το πού το κάνει. Τι εννοώ? Συνήθως χρησιμοποιούμε outsource όταν, για δύο βασικούς λόγους. Όταν έχουμε κάποιο διαγωνισμό στον οποίο θα πρέπει να κατέβουμε, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια από τους εταιρικούς συνεργάτες να μας βοηθήσουν, γιατί ο όγκος της δουλειάς αυξάνεται κατακόρυφα. Ή όταν ο όγκος της δουλειάς στη διαφημιστική είναι πολύ μεγάλος, που σημαίνει χρειαζόμαστε μία ακόμα βοήθεια. Ή στο προηγούμενο μοντέλο δεν υπάρχει το expertise του να κατέβω στο διαγωνισμό. Ακριβώς. Ναι. Είτε στο account, είτε σε κάποιο σχεδιασμό στρατηγικής κτλ. Το outsource μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ιδέες και πιο γρήγορα. Δηλαδή, μια πληθώρα ιδεών. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο, το οποίο αναφέρθηκε πριν, το θέμα της διαρροής, που λέμε εμείς. Δηλαδή, όταν έχεις κάποιον διαφημιζόμενο, ένα πελάτη με τον οποίο συνεργάζεσαι πολλά χρόνια, υπάρχουν δύο κίνδυνοι με το outsource. Η διαρροή της ιδέας, γι' αυτό προσέχουν πάρα πολύ καλά στην επιλογή των στελεχών των οποίων συνεργαζόμαστε. Ένας από τους παράγοντες είναι αυτός. Άλλοι παράγοντες είναι, για παράδειγμα, το θέμα της γραφής, που λέμε εμείς. Δηλαδή, πρέπει να ταιριάζει στην εικόνα της εταιρείας που βγάζουμε προς τα έξω. Μια κάθε διαφημιστική έχει το δικό του DNA, που σημαίνει ότι όποια δουλειά και να βλέπετε έξω, πίσω από κάθε διαφημιστική, είναι πολύ εύκολο σε εμάς το χώρο να καταλάβουμε ποια διαφημιστική το έχει κάνει. Είναι χαρακτηριστικό, όταν είχα δει κάποια στιγμή μια διαφήμιση στην τηλεόραση, έστειλα μήνυμα στον δημιουργικό άλλης διαφημιστικής που ήμουν σίγουρος ότι το έχει κάνει αυτός. Και μου απάντησε φυσικά: ευχαριστώ, ο άνθρωπος του άρεσε η δουλειά. Άρα το θέμα της διαρροής. Το θέμα είναι επίσης το κομμάτι ότι ένας δημιουργικός, ο οποίος τον χρησιμοποιούμε, ένας εξωτερικός δημιουργικός, τον οποίο τον χρησιμοποιούμε σε ένα project, δεν έχει τόσο ολοκληρωμένη γνώση για το project το οποίο χειριζόμαστε. Που σημαίνει. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην ιδέα ότι πρέπει να βγαίνει από εμάς μέσα, δηλαδή όλο το handling και τη γνώση του διαφημιζόμενου πρέπει να την έχουμε εμείς, και το outsource, το κομμάτι του δημιουργικού, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι μόνο και όταν χρειάζεται. Για μας το outsource έρχεται να μας βοηθήσει, να μας δώσει μια προστιθέμενη αξία, να μας λύσει κάποια θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, κυρίως χρονικά. Δηλαδή, ίσως
Ναι, είστε αρκετοί διαφημιζόμενοι εδώ μέσα. Η λέξη χρόνος για τη διαφημιστική είναι το νούμερο ένα πράγμα που ακούγεται καθημερινά. Και η άλλη συνηθισμένη φράση είναι το πότε το θέλεις, το ήθελα χθες. Που σημαίνει, καταλαβαίνετε ότι. Συμβαίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους. Ωραία, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω τον κύριο Ρόβη, σχετικά με τα ρίσκα που παίρνει η εταιρεία όταν έτσι, εμπιστεύεται έναν προμηθευτή για ναι. να δώσει υπηρεσίες outsourcing. Ναι, θα μιλήσω από δικιά μου εμπειρία. Εμείς παρέχουμε μια πλατφόρμα software as a service και κάνουμε και υπηρεσίες BPO, Business Process Outsourcing. Για μένα τα ρίσκα που έχει μια εταιρεία σαν που παρέχει υπηρεσίες outsourcing μπορούμε να πούμε γενικά είναι τρία. Πρώτον, η ποιότητα του προσωπικού και κατ' επέκταση όλο το HR που πρέπει να κάνεις, γιατί στο κάτω-κάτω ο πελάτης σου εμπιστεύεται, σου ανοίγει τα χαρτιά του, όπως λέγανε και οι προηγούμενοι, σου εμπιστεύεται κάποια μυστικά, τα στοιχεία και αυτά πρέπει να τα διαφυλάξεις καλύτερα από τα δικά σου. Δεύτερον, εφόσον έχεις συνεργάτες, όπως έλεγε ο Κουσάκης, πρέπει και αυτοί να είναι, να ανταποκρίνονται και να μην σε κρεμάσουν σε εισαγωγικά. Και το τρίτο είναι, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε πάντα, ειδικά σε συμβόλαια outsourcing, όταν ο πελάτης δεν έχει ακόμη εξοικειωμένες τις δομές για να παίρνει υπηρεσίες outsourcing, ο κίνδυνος να σου ξεφύγει το κόστος και να έχεις προβλήματα οικονομικά από κάποιο project. Άρα, γενικά, θα έλεγα, η ποιότητα του προσωπικού, οι συνεργάτες και η σύμβαση, κάθετος κόστος που δεν πρέπει να ξεφύγει. Και πώς κανείς εκμεταλλεύεται το θέμα κόστους, που είναι το πρωταρχικός λόγος που πολλές εταιρείες αποφασίζουν να δώσουν υπηρεσίες outsourced και να τις εξελίξει σε κάτι που έχει μεγαλύτερη αξία. Πιστεύω ότι εφόσον, πάλι από εμπειρία βλέπουμε ότι μία σύμβαση outsourcing αρχίζει συνήθως από μείωση κόστους, αλλά διαχρονικά εξελίσσεται σε μία σύμβαση προστιθέμενης αξίας, περισσότερο. Δηλαδή, μάλλον να το πω ανάποδα, ενώ αρχίζει με ένα μικρό κομμάτι outsourcing, όσο δημιουργείται μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, αρχίζεις και παίρνεις όλο και περισσότερα κομμάτια της καθημερινότητάς του. Και πιστεύω αυτό είναι και η εξέλιξη για κάποια σχέση outsourcing. Γιατί αν μείνεις μόνο σε εκείνο το στενό κομμάτι, κάποια στιγμή θα βρεθείς εκτός. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φλόκος, ήθελα να ρωτήσω διαφορά μεταξύ του HR outsourcing και του outsourcing ανά έργο, δηλαδή per project. Και λίγο να μας δώσετε τις... Εδώ πάει, σε μένα η ερώτηση. Για το HR outsourcing. Ναι, ναι. Τόλες. Παρακαλώ. Για το HR outsourcing είναι ο όρος, ο αγγλικός, που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα ελληνικά, ίσως τα ακούσουμε σε εφημερίδες. Έχει μερικούς πιο εύσχυμους χαρακτηρισμούς και κάποιους πολύ πιο άσχημους. Μερικοί από αυτούς είναι ευέλικτοι μορφές εργασίας. Σε ακούσουμε. Ακούμε νοικίαση ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Υπάρχει ο δανεισμός προσωπικού. Και όλα αυτά που ακούτε, ίσως και αρνητικά δημοσιεύματα, βλέπετε στις τηλεοράσεις ή γράφονται στις εφημερίδες. Στο HR outsourcing, το πιο σημαντική υπηρεσία, η οποία είναι θεσμοθετημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια, είναι η προσωρινή απασχόληση. Είναι θεσμοθετημένη και στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο πράγματα που κανείς πρέπει να σκεφτεί. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Ποιος το κάνει? Είναι ειδικές εταιρείες που λέγονται ΕΠΑ, Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, είναι ειδικού σκοπού, με ειδικές εγγυήσεις προς το κράτος για πληρωμή μισθών, εργοδοτικών εισφορών κτλ. Το οποίο είναι σημαντικό αυτό. Και από την άλλη πλευρά, αν δει κανείς το θέμα του ποιος το κάνει, τεχνογνωσία και εταιρείες, είναι ότι μια εταιρεία μπορεί να βρει πάρα πολύ γρήγορα, σε μικρό χρονικό διάστημα, άτομα τα οποία μπορεί να υποστηρίξουν την πώληση, την υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, είτε εποχικής, είτε κάποιον το λανσάρισμα νέων προϊόντων της εταιρείας, σε μικρό χρονικό διάστημα, και να βρουν τα κατάλληλα προφίλ αυτών των ανθρώπων. Εκεί, τι γίνεται? Αν δούμε κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 76% των αντίστοιχων θέσεων οι εταιρείες δεν θα τις ανοίγανε ποτέ, και το 66% δεν πρόκειται να ανοίγανε αντίστοιχες μόνιμες θέσεις.
Άρα τι σημαίνει, με πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να έχει τα κατάλληλα άτομα με ευέλικτες μορφές εργασίες που μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνουν πιο μόνιμες και στην αρχή μπορεί να ξεκινήσεις με μεγάλο αριθμό για να προλάβεις την αγορά και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μείνεις με λιγότερο αριθμό εργασίας. Αυτό μειώνει το ρίσκο πάρα πολύ της επιχείρησης και αν κάτι γίνει στραβά δεν έχεις πολύ μεγάλο κόστος στην περίπτωση του δεν πάει κάτι καλά ή σε πιάσει κάποια κρίση. Τώρα, στην Ελλάδα αυτή η υπηρεσία, αυτό που λέγεται το penetration rate ή διείσδυση στην αγορά είναι το 0,1% του μιλάτε συνολικά εργατικού δυναμικού, ακριβώς πάνω σε αυτό ορίζεται. Το ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 1,6%. Τι σημαίνει σε νούμερα αυτό στην Ελλάδα? Ότι αν η Ελλάδα έφτανε το μέσο ευρωπαϊκό όρο, μιλάμε για 75.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 35% είναι νέοι κάτω των 25 ετών, άρα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την καριέρα τους, και το 66% εξ αυτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάλι εννοώ, είναι άνεργοι, οι οποίοι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατάφεραν να βρουν μια πιο μόνιμη θέση εργασίας. Αυτά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόλη. Καλό. Ο κύριος Φλόκος, εξηγήστε μας λίγο πώς τις πρακτικές στην Ελλάδα έναντι του κόσμου, να το πω έτσι. Πώς αντιμετωπίζουμε εμείς το outsourcing και πώς το αντιμετωπίζουμε σε άλλες, ποια είναι τα best practices εκτός Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρώ ο όρος outsourcing ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια όταν την ιδέα του να χρησιμοποιήσω κάποιον τρίτο για να κάνει τη δουλειά μου τη στείλαμε κάπου έξω από τη χώρα μας και όχι από τη δικιά μας προφανώς, από κάποια άλλη χώρα. Ας μην γελιόμαστε αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην Ελλάδα, ίσως να δουλεύουν κάποιες εταιρείες με την Ινδία, με την Ρουμανία, με κάποιες άλλες χώρες παράκτιες. Και ο όρος, για μένα τουλάχιστον, ξεκίνησε στην ουσία τότε. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε όλοι μας, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, και χρησιμοποιούμε κάποιους τρίτους για να κάνουν τη δουλειά μας, δεν έχει αλλάξει στην ουσία. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον το έχουμε κάνει πιο formal αυτό. Το έχουμε βάλει σε καλούπια και έχουμε γυρίσει και έχουμε πει, για παράδειγμα, ότι όταν χρησιμοποιούμε έναν άνθρωπο και αυτόν τον άνθρωπο τον πληρώνουμε σε έργο, τότε είναι ένα fixed price project. Όταν αυτόν τον άνθρωπο τον χρησιμοποιούμε με ημερήσιο rate, είναι αυτό που ο κύριος δίπλα μου αναφέρει, HR outsourcing. Όταν χρησιμοποιούμε κάποιον άνθρωπο ή κάποια υπηρεσία, την οποία την πληρώνουμε βάσει το μέγεθος, είναι ένα business process outsourcing, το οποίο πληρώνεται με βάση το μέγεθος. Ή ο λογιστής ή ο δικηγόρος που χρησιμοποιούμε, μπορεί να έχουμε μια σύμβαση μαζί του σε επίπεδο μηνιαίο ή ετήσιο ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τρίτους είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεύτερον, υπάρχουν μορφές αυτής της συνεργασίας και κάθε φορά η επιχείρηση διαλέγει τη μορφή συνεργασίας που θέλει να κάνει ανάλογα με το τι της ταιριάζει καλύτερα. Θα σας φέρω παράδειγμα, η δικιά μου εταιρεία πληροφορικής, η APCOM, λίγο πολύ κάνει τα πάντα από αυτά τα τέσσερα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν τέσσερις μορφές outsourcing αυτή τη στιγμή, ή συνεργασίες, να το πούμε έτσι γενικότερα, αυτές οι τέσσερις μορφές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ναι συμβόλαια συντήρησης ή κάποια άλλα τα οποία είναι μηνιαία, ναι συμβόλαια τα οποία είναι με βάση τον όγκο της δουλειάς, ναι συμβόλαια τα οποία έχουν να κάνουν με την χρήση κάποιου ειδικευμένου προσωπικού από τη δικιά μας πλευρά, από την πλευρά της εταιρείας, του πελάτη, ναι συμβόλαια τα οποία είναι fixed price και τα οποία έχουν να κάνουν με προδιαγραφές οι οποίες είχαμε στην αρχή και στο τέλος παραδώσαμε το αποτέλεσμα. Επομένως, αν μιλήσουμε για outsourcing σήμερα, θα πρέπει να θεωρήσουμε, για μένα τουλάχιστον, θα πρέπει να θεωρήσουμε βασικό στοιχείο την απόσταση η οποία υπάρχει μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας. Και ας μην γελιόμαστε, ζούμε σε ένα διεθνή χώρο, ο οποίος χώρος αναγκαστικά μας βάζει και εμάς στο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς ήδη συνεργάζεστε με κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό.
Όπως και εμείς αντίστοιχα συνεργαζόμαστε με κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό για να κάνουμε το ανάποδο, δηλαδή να προσφέρουμε υπηρεσίες στο εξωτερικό. Και αυτό που ήθελα να πω με ευκαιρία την ερώτηση που μου κάνατε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει γενικά ο δυτικός κόσμος πλέον το outsourcing και επειδή έχει δουλέψει αρκετά με εταιρείες είτε ντόπιες είτε ξένες εταιρείες, είναι ότι έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα του ποια μορφή outsourcing θα χρησιμοποιήσω και πλέον δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο πώς θα οργανώσω αυτό το outsourcing ώστε να είναι αποδοτικό. Και είναι αλήθεια ότι ανάλογα με τον τρόπο που κάνεις το outsourcing, πρέπει να δεις και πώς το οργανώνεις καλύτερα, έτσι ώστε να έχεις τα αποτελέσματα που περιμένεις. Αν για παράδειγμα, σας φέρω μερικά παραδείγματα από την καθημερινότητά μου, αν για παράδειγμα αναλάβουμε ένα έργο πληροφορικής, το οποίο είναι με βάση αρχική προσυμφωνημένη τιμή, ένα fixed price όπως λέμε, και οι προδιαγραφές από τον πελάτη είναι σαθρές, τότε ή εγώ θα χάσω ή εκείνος θα χάσει. Είναι σίγουρο αυτό. Ή εκείνος δεν ξέρει τι θέλει και εγώ θα το εκμεταλλευτώ και θα τελειώσω το έργο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχω υπολογίσει. Ή εγώ θα χάσω γιατί υπολόγισα κάτι διαφορετικό και τελικά θα μπούμε και δεν θα μείνει κανένας από τους δύο ευχαριστημένος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση να διαλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Επίσης, στην οργάνωση, ακόμα και στον ίδιο τρόπο συνεργασίας, να πάρω για παράδειγμα το HR outsourcing, συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες κάνουν outsourcing σε 70 ή 70 εξωτερικές εταιρείες. Εκεί το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο στο πώς θα υπογράψω το συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά πώς θα κάνω manage τις 70 εταιρείες, τις οποίες αυτή τη στιγμή έχω διαφορετικά συμβόλαια μεταξύ τους, με διαφορετικά rates, να μιλήσω και να χρησιμοποιήσουμε και λίγο όρους της αγοράς, με διαφορετικά rates για τον κάθε εργαζόμενο, και τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή μου δημιουργούν ένα τέτοιο πονοκέφαλο που δεν ξέρω πώς να το λύσω. Σε αυτά τα θέματα, προφανώς και εκεί μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές στην εταιρεία. Αλλά πιστεύω ότι η ουσία είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, πρέπει να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα να δει ποιο είναι το μοντέλο το οποίο τον βολεύει, γιατί το κάθε μοντέλο έχει και διαφορετικά ρίσκα. Το μοντέλο, για παράδειγμα, της ενοικίασης του HR outsourcing, να μην χρησιμοποιήσω την κακή έκφραση, του HR outsourcing, θα έλεγα αντίθετα με αυτά που λέει ο συνάδελφός μου, μεταφέρει το ρίσκο στην ουσία στην εταιρεία, στον πελάτη. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος ή ο άνθρωπος ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία δεν είναι αρκετά καλός, εντάξει, δεσμευόμαστε να τον αλλάξουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ευθύνη του έργου και το ρίσκο του έργου ανήκει στον πελάτη. Αντίθετα, στην περίπτωση που το outsourcing γίνεται με βάση ένα fixed price project, το οποίο κάτι για παράδειγμα που κάνει συνήθως το δημόσιο, με κακά αποτελέσματα βέβαια, αλλά αυτά που κάνει το δημόσιο, τα περισσότερα έργα που κάνει το δημόσιο είναι outsourcing με την ευθύνη του έργου στην ουσία στον προμηθευτή. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε πρώτα απ' όλα και μετά από εκεί πέρα να στήσουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστούμε, κύριε Φολόκο. Ο κύριος Ζαγανέλης, θέλω να σας ρωτήσω για το cloud. Γιατί είσαστε και εσείς από το χώρο της πληροφορικής και δίνετε υπηρεσίες software as a service. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε, πώς μπορείτε να πείσετε, με τι επιχειρήματα, την δική μου επιχείρηση, να σταματήσει να έχει on-site πάρα πολλές υπηρεσίες και να τις βάλει στο cloud. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εν πωλής, κάποια από αυτά τα πράγματα ακούστηκαν και στην παρουσίαση που έκανα νωρίτερα. Θα πρέπει να επαναλάβω ορισμένα από αυτά τα σημεία. Είχα πει και στην παρουσίαση νωρίτερα ότι υπάρχει ένας κόσμος που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διαφορετική οπτική. Ο κόσμος των επιχειρήσεων πια έχει ανάγκες οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Είναι λίγο το κλίμα της οικονομικής αστάθειας. Είναι λίγο το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο αυξανόμενος. Είναι οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και πώς αντιμετωπίζουμε το εργασιακό μοντέλο που λέει ότι ο εργαζόμενος πια πρέπει να είναι παραποδοτικός και πλήρως παραγωγικός σε αυτό που κάνει. Όλα αυτά οδηγούν στο να σκεφτεί η επιχείρηση καταρχάς πώς θα ελέγξει καλύτερα τις δαπάνες της. Κατά δεύτερο λόγο, πώς θα επικεντρωθεί στο core business και όχι σε δευτερεύουσες ενέργειες οι οποίες έχουν χαμηλή προστιθέμενη αξία. Και κατά τρίτο, στο πώς θα έχει ευελιξία στο να χρησιμοποιήσει ένα μηχανογραφικό σύστημα με βάση τις πραγματικές ανάγκες, οι οποίες όμως δεν είναι στατικές, είναι δυναμικές και διαμορφώνονται στην πορεία του χρόνου. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, αν όχι όλα, ικανοποιούνται μέσα από μια μηχανογράφηση στο cloud. Κατά κανόνα,
ένα μηχανογραφικό σύστημα, και λέω κατά κανόνα γιατί δεν θέλω να λέω ότι σε όλες τις περιπτώσεις μία λύση μηχανογράφησης στο cloud οδηγεί απαραίτητα σε μείωση κόστους, αλλά κατά κανόνα οι εγκαταστάσεις οι οποίες συγκρίνονται ως προς την λειτουργία τους σε μία cloud εκδοχή και σε μία on-premise εκδοχή, δείχνουν ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση, συνήθως το εύρος μιας πενταετίας λέμε ότι είναι για ένα πληροφοριακό σύστημα, είναι σημαντικά χαμηλότερο στην περίπτωση της cloud εκδοχής. Στις δικές μας εκτιμήσεις, με βάση στατιστικά μοντέλα που έχουμε, μπορούμε να συγκρίνουμε πιο εύκολα με βάση τη δική μας υπηρεσία και με βάση αυτό που διαθέτουμε, γιατί έχουμε πελάτες οι οποίοι λειτουργούν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Προκύπτει ότι σε μία μέση εγκατάσταση έχουμε μία οικονομία ως προς το TCO, ως προς το συνολικό κόστος το οποίο έχει μία επιχείρηση σε ένα εύρος πενταετίας, γύρω στο 25% όταν η εγκατάσταση αυτή λειτουργεί στο cloud. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι προφανώς αφού η επιχείρηση αποδεσμεύεται από εργασίες IT-oriented, οι οποίες δεν έχουν και καμιά business αξία για την καθημερινότητά της. Δηλαδή το να έχεις και να πληρώνεις ανθρώπους να σου συντηρούν servers και να αλλάζουν δίσκους ή να βλέπουν αν η μνήμη θέλει να γίνει λίγο μεγαλύτερη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι προφανώς... Σαν εργοδότης έχεις μια αισθησία ασφάλειας που φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για πολλούς. Ασφάλεια ως προς τις υποδομές, θα έλεγα ότι μάλλον έρχεται καλύτερη ασφάλεια από την πλευρά του επαγγελματία εξειδικευμένου παρόχου, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα data center τύπου Microsoft, ας πούμε, όπως έχουμε εμείς στη δική μας περίπτωση, ή πολλών άλλων τέτοιου τύπου providers, όπως κάνουν άλλοι πολλοί. Ασφάλεια ενδεχομένως να υπάρχει ένας συνδυασμός από τις επιχειρήσεις ως προς τα δεδομένα. Με την έννοια ότι στη μία περίπτωση τα έχεις δίπλα σου, είναι εκεί στον σερβερ σου, τον ακουμπάς. Στην άλλη περίπτωση τα δεδομένα αυτά είναι κάπου σε ένα data center και ταξιδεύουν πάνω από το ίντερνετ. Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους που λειτουργεί αποτρεπτικά για ορισμένες επιχειρήσεις στο να οδηγηθούν σε μια λύση cloud. Και διαχρονικά να το δούμε αυτό, γιατί εγώ παρακολουθώ την εξέλιξη του cloud computing εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2007 ας πούμε. Ο πρωτεύων λόγος είναι αυτός που μια επιχείρηση συνήθως δεν προχωράει σε μια τέτοια επένδυση. Παρόλο που απομειούται η δυναμική αυτού του λόγου. Δηλαδή, ενώ παλιότερα έβλεπε σε ερωτηματολόγια, σε έρευνες που γινόντουσαν ότι ξέρω εγώ, απαντούσαν το 50%+ των ερωτώμενων ότι αυτός είναι ο πιο σοβαρός λόγος για να μην προχωρήσουν σε μια cloud επένδυση, τώρα ο αριθμός αυτός πέφτει διαχρονικά. Σήμερα οι έρευνες οι οποίες προκύπτουν δείχνουν ότι είναι συνήθως η τάξη του 35-37%, απομειούται δηλαδή η δυναμική του. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που αποτρέπουν μια επιχείρηση από το να οδηγηθεί σε μια λύση μηχανογράφησης στο cloud, όπως παραδείγματος χάρη ο κίνδυνος που θεωρούν ότι ενδεχομένως να υπάρχει ως προς την λειτουργία του συστήματος, το downtime risk. Το SLA, το αν θα δηλαδή παίξει ή δεν θα παίξει και πόσο θα παίζει. Εδώ βέβαια έρχεται το SLA που συνήθως πρέπει να, όχι συνήθως, υποχρεούται να δίνει ένας πάροχος και περισσότερο υποχρεούται να το διεκδικεί ο πελάτης που προδιαγράφει τα εγγυημένα επίπεδα λειτουργίας και διασφαλίζει ότι αυτό τουλάχιστον που παίρνεις έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ότι δεν λειτουργεί γενικά. Το SLA είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος στο θέμα της μηχανογράφησης στο cloud, γιατί είναι αυτό που καθορίζει πλήρως όλο το πλαίσιο και τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Έτσι. Πολύ σωστά. Και βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε και έναν άλλον παράγοντα ο οποίος λειτουργεί ενδεχομένως αποτρεπτικά για ορισμένες επιχειρήσεις, που είναι η χρήση του ίντερνετ. Καθότι πια και αυτό απομειούται ως δυναμική και ως λόγος αρνητικός, καθότι οι υπηρεσίες που παρέχουν πια οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί είναι πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν μέχρι πριν από 3-4-5 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά για κάποιους ακόμη παραμένει ότι ενδεχομένως θα έχω προβλήματα στην διασυνδεσιμότητά του με το ίντερνετ. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων τόσο σημαντικά τα ωφέλη που αν τα μετρήσει κάποιος από την πλευρά του τον οδηγούν στην κατεύθυνση του να υλοποιήσει ένα πληροφοριακό σύστημα μηχανογράφησης στο cloud, που αυτοί οι λόγοι ανατρέπονται. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα τώρα να κάνω μία ερώτηση σε όλους και να κλείσουμε με αυτήν την ερώτηση, αν δεν έχετε αντίρρηση. Πώς βλέπετε το μέλλον του outsourcing στην Ελλάδα? Δηλαδή, ποιες είναι οι προοπτικές, ποια είναι τα ρίσκα, θα έχουμε περισσότερο outsourcing? Πώς το βλέπετε αυτό? Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπαδάκη. Αν ξεκινήσω από τον πιο ιδιαίτερο δικό μου χώρο, η οικονομική κρίση, όπως είπε και ο κύριος Αδάμης, έπληξε πάρα πολύ. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι κανόνες δεν είναι και πολύ σταθεροί, δεν είναι γραμμένοι στην πέτρα, όλα αλλάζουν. Άρα, πιο ευέλικτες διαδικασίες, πιο ευέλικτοι οργανισμοί, είναι αυτόματα οι λύσεις στα θέματα. Άρα,
χώρες που είναι σε μετάβαση προς κάτι καλύτερο, κάτι πιο οργανωμένο, σαφέστατα έχουν να κερδίσουν και είναι σίγουρο ότι θα κάνουν μεγαλύτερη χρήση υπηρεσιών outsource. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρύδη. Ναι, θα έλεγα ότι για μένα στην Ελλάδα, από την εμπειρία μέχρι στιγμής, στη μεσαία αγορά, και αναφέρομαι στη μεσαία αγορά γιατί το 95% των επιχειρήσεων είναι η μεσαία αγορά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν έχει μόνο την ευελιξία, αλλά αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι επιχειρήσεις, θα έλεγα, και χρειάζεται μια εκπαίδευση από μέρους μας, σαν πάροχοι outsourcing, είναι ότι τα ωφέλη μοιράζονται με τον πελάτη. Όταν δηλαδή προσφέρεις λύσεις καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση, οι οποίες διαχέονται, εντάξει, στη συνέχεια αυτά τα ωφέλη ο πελάτης κερδίζει και τα μοιράζεται με τον outsourcer. Δεν είναι θέμα ότι κάνω ένα συμβόλαιο και το έκανα με fixed price ή το έκανα με μεταβλητή τιμή και χάνει ο ένας και κερδίζει ο άλλος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν δεν βάλεις αξία στη σύμβαση με την εταιρεία και δεν επενδύσεις αυτή, έχεις χάσει. Επομένως, νομίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου, ιδίως στις τρεις εταιρείες στη Νότια Ευρώπη, προεξαρχουσών της Ιταλίας και της Γαλλίας, κάνουν outsourcing μια δραστηριότητά τους, μια λειτουργία τους. Και αυτό είναι προφανές, γιατί έχουν μεγάλη οικονομική κρίση και προσπαθούν γρήγορα να προσαρμόσουν το κόστος προς τα κάτω. Είναι θέμα λοιπόν χρόνου να γίνει και στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω. Να διευρυνθεί εκεί, ναι. Κύριε Μοδοχήτη. Εγώ θα ξεκινήσω πάλι με το facility management. Να πω ότι καταρχάς παγκοσμίως αναπτύσσεται ραγδαία σαν κλάδος, οπότε και κατ' επέκταση και στη χώρα μας. Πόσο μάλλον στη χώρα μας που είναι και κάτι καινούριο, κάτι το οποίο έχει μεγάλες προοπτικές. Ένα απλό παράδειγμα θα πω το ότι το δημόσιο, για παράδειγμα, τώρα αρχίζει και βλέπει αυτά τα σενάρια για outsourcing, δηλαδή με το facility management. Αλλά θα συμφωνήσω και με τους προαλήσαντες ότι γενικότερα το outsourcing κλείνει πάρα, πάρα πολλά προβλήματα σε όλες τις επιχειρήσεις και κλείνω με την έκφραση, δηλαδή το όφελος που παίρνουν οι επιχειρήσεις, ότι ο καθής το είδος τους. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να μάθουν να εμπιστεύονται τον καλύτερο στο τομέα του και να ασχολούνται με αυτό που είναι οι ίδιοι καλύτεροι. Και ο Λουμίδης. Το ξέρετε. Κύριε Αδάμ. Μιλήσατε με διαφήμιση πάλι, έτσι. αλίμονο αν δεν πίστευα εγώ για το outsourcing ότι θα πετύχει. Δηλαδή, τότε θα κλείσουμε την εταιρεία. Είμαστε 100% outsourcing. 100% συμφωνώ με τους ομιλητές, 100% συμφωνώ με τα ρίσκα που υπάρχουν, ότι δεν υπάρχει ακόμα έτοιμες λύσεις. Πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ και εμείς έχουμε μεγάλα θέματα στις συμβάσεις που κάνουμε, οι οικονομικές, όπως είπε και ο Σάκης προηγουμένως, εμπιστευτικότητας κλπ. Αλλά το μέλλον είναι 100% στο outsourcing. Να μας πει και ο μικρός εδώ. Ναι, ναι, και ο κύριος Μελισσάρης, ο νεαρός. Ο νεαρός εδώ, λέει άλλα. Σίγουρα, το outsource είναι, σίγουρα θα αυξάνεται. Είπαμε πάρα πολλές λέξεις που θα ήθελα να επαναλάβω, όπως είναι λύση. Είναι προστιθέμενη αξία και για μας είναι κέρδος και οικονομία και χρόνος. Το υποστηρίζουμε πολύ. Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Ρόβης. Σαφώς πιστεύω ότι και με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα αναπτυχθεί η αγορά και ταυτόχρονα θα βοηθήσει και το γεγονός ότι σιγά σιγά θα κωδικοποιούνται και οι συμβάσεις και τα SLA και θα ξέρουμε πια καλύτερα και ξεκάθαρα τι ζητάμε και τι περιμένουμε. Πολύ ωραίο. Ο κύριος Τόλης. Πιστεύω ότι με την κρίση καταλάβαμε όλοι την οικονομική κρίση των τελευταίων 5-6 ετών ότι έπρεπε αυτή η χώρα να είχε προβεί σε πολλές διαφορετικές αλλαγές. Καταλάβουμε ότι καθυστερήσαμε. Συγκεκριμένα για τα θέματα τα εργασιακά και ειδικά για την προσωρινή απασχόληση, μετά από 12 χρόνια που ισχύει στην Ελλάδα αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, ξεκίνησε το 2002, πριν δύο μήνες περίπου, δηλαδή τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου 2014, ήρθαν αρκετοί περιορισμοί για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, του θεσμού, η οποία πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά πολλές επιχειρήσεις. Βέβαια, όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο και με ισορροπία στην κάθε εταιρεία και δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλες τις εταιρείες. Κάποια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο θεσμό λιγότερο και κάποια περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Λόκος. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με ένα διαφορετικό μήνυμα. Σίγουρα το outsourcing έχει μέλλον στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να κλείσω με το μήνυμα ότι το outsourcing έχει μέλλον στην Ελλάδα σαν πάροχος υπηρεσιών και όχι σαν
μόνο σαν πελάτης υπηρεσιών. Πιστεύω ότι ειδικά αυτή την περίοδο που η χώρα μας περνάει τη σχετική κρίση, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να επικεντρωθούμε λίγο σε υπηρεσίες οι οποίες μπορούμε να κάνουμε καλά, να φροντίσουμε αυτές οι υπηρεσίες να τις διώξουμε προς τα έξω, να τις πουλήσουμε στο εξωτερικό και να γίνουμε πάροχοι υπηρεσιών, πάροχοι outsourcing προς μεγάλους οργανισμούς στο εξωτερικό. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, βλέπω τουλάχιστον γύρω μου, μεγάλη προσπάθεια για innovation, για καινούργιες ιδέες στη χώρα μας και που είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα σας θυμίσω όμως ότι μια startup μπορεί να απασχολήσει κατά μέσο όρο 5-10 άτομα. Ένα outsourcing center μιας μεγάλης πολυεθνικής, η οποία θα προσέφερει υπηρεσίες στο εξωτερικό, μπορεί εύκολα να είναι της τάξης των 200, 400, 1000 ατόμων. Επομένως, αν θέλουμε να χτυπήσουμε την ανεργία, δεν πρέπει να φοβηθούμε τις υπηρεσίες του outsourcing προς το εξωτερικό. Απλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο επικεντρωμένοι στο στόχο αυτό και να φροντίσουμε να μπορέσουμε να τις τελεχώσουμε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορείς να πουλάς υπηρεσίες όταν τα πανεπιστήμια σου δεν δουλεύουν σωστά, δεν μπορείς να πουλάς υπηρεσίες όταν γενικά το νομοθετικό πλαίσιο δεν σε βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, ξέρω πως σερβιτόροι της Ευρώπης να είναι και οι outsourcers της Ευρώπης. Γιατί όχι, σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί όχι. Στον χώρο της πληροφορικής, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει πολύ καλά μυαλά, το λέμε όλοι. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αρκετά. Μήπως θα έπρεπε τα πανεπιστήμια να παράγουν περισσότερα. Μήπως θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στην ελληνική αγορά εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερες εταιρείες οι οποίες εξάγουν αυτό το δυναμικό προς το εξωτερικό, αντί να στέλνουμε τους επιστήμονες στο εξωτερικό, να τους έχουμε στην Ελλάδα και να δουλεύουν για κάποιους άλλους στο εξωτερικό. Το ακαδημαϊκό είναι το θέμα ενός άλλου συνεδρίου. Να. Ο κύριος Γανένης θα μας πει και αυτός την τοποθέτησή του για το κλείσιμο. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω κι εγώ. Άλλωστε, έχω πει ότι για μας αποτελεί στρατηγική επιλογή στην εταιρεία μας με την λογική του ότι διαθέτουμε λογισμικό ως υπηρεσία να αναπτυχθούμε περαιτέρω και στις ευρύτερες αγορές γύρω από την Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τέτοιο business plan. Το μέλλον της μηχανογράφησης και του πληροφοριακού συστήματος σίγουρα περνάει εν πωλής μέσα από το outsourcing τα επόμενα χρόνια. Πολύ ειδικότερα και πολύ σημαντικότερα από ό,τι σήμερα. Αλλά αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι χρειάζεται και μεγάλη προσοχή από την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί όλες οι λύσεις δεν είναι ίδιες. Θα το κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε μία τελευταία παρατήρηση. Το outsourcing και παίρνουμε την ιδέα του ότι είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για θέσεις εργασίας και για εξαγωγές και για ανάπτυξη για την Ελλάδα. Ας μην το κάνουμε όπως το Μπαγκλαντές εξάγει μπλουζάκια. Δηλαδή, ας του δώσουμε και λίγο branding. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ επικοινωνία και... Μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Στον αθέτη. Περιμένουμε τη βοήθειά σας. Δηλαδή, η εμπορική ανάπτυξη. Θα ξαναβγεί επώνυμα, να αποκτήσει κύρος ότι τα ελληνικά μυαλά, ιδιαίτερα στο IT, που έχουν κάνει τόσα πράγματα, είναι το πρώτο σημείο στο οποίο μπορεί να γυρίσεις για να βρεις τέτοιες υπηρεσίες. Άρα θέλει μια γενική προσπάθεια και σε αυτό. Να συμπληρώσω, ας δώσουμε κίνητρα και στα μυαλά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό να γυρίσουν στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Γιατί αυτό θα ήταν το ιδανικό. Γιατί... Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οι οποίοι θα μπορούσαν να ανοίξουν και τις πόρτες σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστώ όλους.